Εμείς ευχόμεθα όπου να πας η Παναγία να σε σκεπάζει, να σε φωτίζει, να σε ενισχύει, ό,τι έχεις ανάγκη, η Παναγία να σε το χορηγεί, η Παναγία να σε κρατεί πάντα στην αγκαλιά της. Αυτό ευχόμεθα. Το Άγιον Όρος είναι ένας κήπος με πολλά ευωδιαστά άνθη, ένα περιβόλι όπου η ψυχή μπορεί να βρει πολλούς γλυκούς καρπούς για να τραφεί. Η επιθυμία μου να κάνω το οδηπορικό στα ασκητήρια του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή ήταν η αφορμή να γνωρίσω τον παπά Εφραίμ και τους άλλους πατέρες της Ιεράς Καλύβης, Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στα Κατουνάκια, και αυτή η γνωριμία γίνηκε η αιτία να μάθω περισσότερα για μια ακόμα μεγάλη ασκητική μορφή του περασμένου αιώνα, το γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ο γέροντας Εφραίμ, κατά κόσμον Ευάγγελος Παπανικήτας, γεννήθηκε το 1912 σε ένα χωριό της Θήβας. Οι γονείς του ήταν απλοί, φτωχοί άνθρωποι που καλλιεργούσαν τη γη. Από μικρός αγαπούσε την προσευχή και έμαθε όχι μόνο να εκκλησιάζεται ευλαβικά, αλλά και να προσεύχεται τις νύχτες με το κομποσχήνι και με μετάνοιες κυριευμένος από πνευματικό ζήλο. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, προσπάθησε να προχωρήσει σε κάποια σχολή, αλλά διάφορα εμπόδια δεν του επέτρεψαν να πετύχει τους στόχους του. Ακόμη και στο στρατό δεν τον δέχτηκαν λόγω ενός προβλήματος υγείας που είχε. Αυτές οι αποτυχίες τον έκαναν να πιστεί πως ο Θεός του έδειχνε το δρόμο για το Άγιον Όρος. Έτσι στα 19 του χρόνια, το φθινόπωρο του 1933, βρέθηκε στα ερημικά Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο ησυχαστήριο Αγίου Εφραίμ του Σύρου, κοντά σε τρεις μεγάλους σε ηλικία μοναχούς με καταγωγή από τη Θήβα, τον γερο Εφραίμ, τον Παπανικηφόρο και τον μοναχό Προκόπιο. Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, καθώς τελείωσε το σχολαρχείο, έδωσε εξετάσεις σε διάφορες σχολές, στη χωροφυλακή και αεροπορία έδωσε διάφορες στο ταχυδρομείο, αλλά όπου και αν έδωνε, παντού αποτύχανε, όλες οι πόρτες κλειστές. Και κάποια στιγμή, έτσι στεναχωρημένος, βγήκε μια βόλτα από το χωριό και βρήκε έναν φίλο του εκεί, χωροφύλακα. Τι έγινε, ρε Βαγγέλη, τι να κάνω, ρε φίλε, όπου τα πόρτα χτυπάω, λέει, όλες κλειστές είναι, λέει. Απελπίστηκα, μη στεναχωριέσαι, Ευαγγέλη, κάθε εμπόδιο για καλό, ρε παιδί μου. Και όντως αποδείχθηκε ότι ήταν για καλό όλες αυτές οι αποτυχίες, γιατί θες αναγκάστηκε, θες έτσι θες αλλιώς, σηκώθηκε και έφυγε, τάδωσε τη μνημούντζα όλο όπως έλεγε, τάδωσε όλο μνημούντζα, λέει, και έφυγε, έτσι έλεγε ο ίδιος, γύρωσε ο Άγιον Όρος. Και τώρα δοξάζω τον Θεό για όλες αυτές τις αποτυχίες που είχα αυτή την εποχή της νεότητός μου. Και έτσι όλες τις πόρτες που έκλεισαν ήταν για μένα μια
από το Θεό να μην μας υποφύγει παράτατα. Και τα παράτησε και ήρθε ο Αγιονόρος και τώρα χαίρομαι για όλες αυτές τις αποτυχίες μου. Ο δόκιμος Ευάγγελος εκάρει μοναχός την άνοιξη του 1934 και στις αρχές του 1935 του δόθηκε το μεγάλο σχήμα και το όνομα Εφραίμ. 1,5 περίπου χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 1936, ο Εφραίμ χειροτονήθηκε ιερομόναχος. Στα πρώτα μοναχικά του χρόνια, πριν γίνει ιερέας, ο Εφραίμ ανέβαινε κάποτε με τον Παπανικηφόρο για να λειτουργήσουν στο καλυβάκι του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή στον Άγιο Βασίλειο. Στο πρόσωπο του γέροντα Ιωσήφ, ο νεαρός Εφραίμ βρήκε τον πνευματικό οδηγό που έψαχνε. Ο γέροντας ήταν απλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Είχαν την ακολουθία τους, αυτός όμως ήθελε και κάτι παραπάνω από αυτά. Και μόλις γνώρισε τον γέρο Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο, κατάλαβε ότι εδώ πέρα υπάρχει μάλιστα, τον πήρε μια μέρα μαζί του Παπανικηφόρο που θα λειτουργούσε στον Άγιο Βασίλειο και λέει ποιος είναι αυτός Παπανικηφόρο. Το καλογεράκι μου λέει, είναι ο Εφραίμ. Λέει, κάνει υπακοή. Και αργότερα έλεγε ο γέροντας που ήθελα να το φιλήσω, να πέσω, να το φιλήσω τα πόδια. Λέει, άκουσα και ένα πνευματικό λόγο. Γιατί όλο για αργότερα μιλούσαμε εδώ πέρα. Ωστόσο, ο Παπανικηφόρος, επειδή κατάλαβε ότι ο επιτακτικός του ζητούσε κάτι παραπάνω, τον άφηνε να πηγαίνει στο γέρο Ιωσήφ. Γνωρίστηκα με τον γέρο Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο, ήταν τότε. Όταν ως ιερέας πια δέχτηκε για πρώτη φορά την πρόσκληση του γέροντα Ιωσήφ να λειτουργήσει στον Άγιο Βασίλειο, άρχισε μια βαθιά πνευματική σχέση μεταξύ τους, τέτοια που ο Εφραίμ μετέπειτα ένιωθε τον Ιωσήφ γέροντά του. Ο γέροντας Εφραίμ συνήθιζε να λέει πως το Πνεύμα το Άγιο δεν οράται, η χάρις του όμως οράται. Στη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ τη χάρη τη νιώθανε ολοζώντανη, ψηλαφητή, να γεμίζει το κελάκι και την εκκλησία. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι, η χάρις πλημμύριζε το χώρο και τις καρδιές. Οι εμπειρίες συγκλονιστικές ακούγονται απίστευτες σε μας. Ακόμα κι αν γίνονται πιστευτές, μένουν ακατανόητες και έξω από τη δικιά μας λογική. Ο Θεός θέλησε να έχει ο γέροντας Εφραίμ τέτοια βιώματα από πολύ νωρίς. Ο δάσκαλος τον ταπείνουνε με γλυκό σκεπτικισμό. «Πολύ τρέχεις, παπά», του έλεγε. Ταυτόχρονα καφιόταν όμως. «Δεν πιστεύω να γίνεται πουθενά σ' όλο το Άγιον Όρος καλύτερη Θεία Λειτουργία». Το έρημο εκκλησάκι της σπηλιάς στη μικρά Αγία Άννα ακόμα και σήμερα ευωδιάζει. Και έτσι είπα, Εφραίμ, και αυτός προσπαθούσε έτσι να προσεύχει και αυτός όπως ο Ιωσήφ, και κάποια βραδιά ήταν στο κελί του εδώ στα Κατουνάκια, όρθιος, και μπροστά του, σε μια απόσταση α, ας πούμε, δεν μπορούσε να την ορίσει, δεν υπήρχε τείχος μπροστά, ήταν όλα μια άπλα, βρέθηκαν τρεις, ας το πούμε, τρία πρόσωπα, και αυτό λέει, έτσι το έλεγε, άνοιξε η ψυχή μου, λέει, καλύπτει η ψυχή μου και αγκάλισε τον Μεσαίο, έτσι είπε, ας πούμε, ο Μεσαίος, και το, ας πούμε, το ερμήνευτο ότι ήταν ο Μεσαίος ο Χριστός, μέσα των δύο αγγέλων. Αυτό ήταν η πρώτη έτσι, κατάσταση χάριτος, την οποία γεύτηκε, παρεμπτώντας πολύ, μια κατάσταση έχουν πάρα πολλοί νέοι και σήμερα ακόμη, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Είναι η πρώτη καλημέρα της χάριτος στην ψυχή του ανθρώπου, με διάφορους τρόπους, ανάλογα ποιος είσαι, ανάλογα πώς κρίνει ο Θεός. Και αυτό ήταν για αυτόν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Αλλιώθηκε ολόκληρος, βίωσε μια πολύ φοβερή έτσι, ουράνια κατάσταση και επειδή φοβήθηκε πως είναι κάτι
δαιμονικό, αμέσως νύχτα όπως ήταν, σηκώθηκε και πήγε στον Άγιο Βασίλειο, στον κύριο Ιωσήφ. Ήταν ο Γιώργος Αθανάσιος απ' έξω. Ο Γιώργος Αθανάσιος ήταν ο πατέρας Αθανάσιος, ο αδελφός του πατέρας, ήταν έτσι από τη μάντρα, είχε ένα καεβάκι εκεί πέρα και λέει θέλω τον γέροντα πάτερ. Ο γέροντας συσυχάζει τώρα τον πάτερ, παπά Εφραίμ. Το θέλω αμέσως, λέει δεν μπορώ, δεν γίνεται. Και πήγε τον φώναξε, λέει ας έρθει, λέει ας έρθει, παπά Εφραίμ, τον πατέρα Αθανάσιο. Μόλις πήγε μέσα ταραγμένος, τι έχεις βρε παιδί μου, γιατί είσαι έτσι, λέει. Αυτά μας τα οδηγεί το έτσι ο γέροντα. Άσε γέροντα να ξεχαναλίγω, να ξεχωριστώ, δεν μπορώ να μιλήσω, λέει. Μα τι έπαθες. Και του οδηγήθηκε έτσι αυτή την πρώτη ας πούμε εμπειρία της χάριτος και μόλις ας πούμε τελείωσε έτσι να φύγει, στο σηκώθηκε ο Γιωσήφ, λέει μαγκάλεσε, λέει παιδί μου, λέει τώρα θα δεις από εδώ και πέρα, λέει θα δεις ας πούμε τις ουράνιες αποκαλύψεις, αυτό το πρώτο σκαλί, λέει από εδώ και πέρα πλέον θα ανοίγονται τεράστιοι ορίζοντες και θα χαίρεσαι. Και πραγματικά, ας πούμε, ο Θεός έκτα από εκείνη την οπτασία και πέρα, του έδωσε πάρα πολύ χάρη. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν κάθε μέρα αυτά τα πράγματα ή ζούσαν μόνο τον παράδεισο, ήταν και δυσκολίες και οι πειρασμοί. Αυτά είναι αναπόφευκτα, δεν γίνεται να είναι μόνο το ένα, αυτά πάνε μαζί και η χάρη και οι δαιμονικές επιθέσεις. Αλλά δόξα τω Θεώ με τις ευχές του Ιωσήφ, έτσι τον φύλαξε η Παναγία και προχώρησε, ας πούμε. Έγινε και αυτός ένας πολύ έτσι καλόγερος, πώς να πει κανείς, όριμος και μεγάλη πείρα. Και τον βρήκαμε εμείς, ας πούμε, που τον ήρθαμε εδώ, το 1980, ας πούμε, 75, ήταν πλέον 60 τόσο ετών, ήταν όριμος και ας πούμε είχε καταπαύσει. Και από εκεί και πέρα μετά μετέδωσε τα χαρίσματά του και σε όλους όσους ερχόντουσαν εδώ πέρα στα Κατουνάκια. Σ' όλη τη μετέπειτα ζωή του, ο γέροντας Εφραίμ προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει στα πνευματικά του παιδιά την πνευματική πρίκα που απέκτησε από νωρίς στα ασκητικά Κατουνάκια και στη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ. Η θεολογία του, όπως έλεγε ο ίδιος, πήγαζε από την πίστη που γίνεται βίωμα. Προέρχονταν από βιώματα λοιπόν και όχι από γνώση που αποκτήθηκε από μελέτη και έρευνα επιστημονική. Ήταν απόρρια της προσευχής που σύμφωνα με τον ασκητή αυτών της αγιορείτικης ερήμου είναι απόρρια της υπακοής. Για το γέροντα Εφραίμ η υπακοή είναι η μητέρα των αρετών. Η τέλεια υπακοή είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να ανέβει κανείς πνευματικά. Συνήθιζε να λέει «Την υπακοή τη φοβάται ο διάβολος διότι είναι μίμησης Χριστού. Όταν γίνεις κουτός χάριν της υπακοής και κάνεις ό,τι σου λένε και ρωτάς για όλα, τότε αρχίζει να σου δίνει χάριν ο Θεός». Πίστευε πολύ ο παπά Εφραίμ στην αξία της υπακοής, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη διδασκαλία του πνευματικού του οδηγού Ιωσήφ, που έλεγε πως η τέλεια υπακοή φέρνει την ταπείνωση και αυτή με τη σειρά της φέρνει τα δάκρυα. Όχι μόνο τα πικρά της μετάνοιας, αλλά και τα γλυκά της κατάνοιξης. Από αυτά γεννιέται η αδιάλειπτη προσευχή. Την άποψη αυτή ο γέροντας Εφραίμ δεν την είχε συλλάβει θεωρητικά, ούτε και τη διέδιδε, απλά και μόνο επειδή του την είχε διδάξει ο σεβαστός του δάσκαλος. Την αξία της υπακοής δεν τη φαντάστηκε, την έζησε στην πράξη. Έκανε ο ίδιος 42 χρόνια τυφλή υπακοή στους γέροντές του. Ο γέροντας, ας το πούμε, πέρασε στην νοοτροπία των αγιορείτων σαν ο τέλειος υποτακτικός. Όντως έκανε υπακοή, ήταν υπάκουος από τη φύση του,
γιατί επειδή εγώ μεγάλωσε σε μια οικογένεια αυστηρή και με μεγάλη υπακοή, οπότε δεν δυσκολεύτηκε και εδώ να κάνει υπακοή. Ο Παπανικηφόρος όμως ήταν λίγο και αυτός απότομος, λίγο αυστηρός. Μάλιστα κάποια στιγμή έχασε λίγο έτσι τη μνήμη του και ξεχνούσε, φώναζε, όπως όλα τα γεροντάκια ας πούμε. Και έτσι η υπακοή γινόταν όλο και πιο δύσκολη, ζητούσε παράλογα πράγματα, όπως όλα τα γεροντάκια που έχουν την άνοια. Και έπρεπε να κάνει ακόμα περισσότερη υπακοή από το Εφραίμ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν γόγγισε ποτέ, τον αγαπούσε πάρα πολύ, μάλιστα γερνόταν και πάνω κάποια στιγμή, γιατί έτσι τα γεροντάκια έτσι είναι. Τον καθάριζε με αγάπη, σαν παιδάκι του τον είχε, τον Παπα Νικηφόρο. Βέβαια είχε και άλλους γεροντάδες, είχε τον πατέρα Προκόπη, είχε τον κατασάρκα πατέρα του, τον γέρο Ιώβ και ένας άλλος Λεόντιος. Όλος έκανε υπακοή. Με πολύ χαρά την έκανε την υπακοή και εμάς δίδασκε και εμάς υπακοή δίδασκε. Όταν κάποια στιγμή ο γέροντας, ας πούμε, ο γέροντάς του έτσι προς το τέλος, κάποια στιγμή τον καλεί, έλα παιδί μου κοντά, ας πούμε, και λέει παιδί μου, λέει, σου φέρθηκα λίγο σκληρά να με συγχωρέσεις και πραγματικά εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος, παιδί μου, λέει. Η Παναγία λέει να σου δώσει εκατονταπλάσια από τον κόπο που έδωσες και με διακόνησες και να σου δώσω όλο το παράδεισο. Και μετά έλεγε, ας πούμε, έλεγαν και οι πατέρες, έπαπε Εφραίμ, λέει, τις πήρες όλες τις ευχές μαζί, λέει, από το γεροντά σου. Και όντως έτσι, ας πούμε, όλα μαζί τα πήρε από το γεροντά του και μέχρι σήμερα έτσι η παρενέση για την υπακοή και εμάς τόσα χρόνια, 20 χρόνια κοντά του, κάθε μέρα, επί μια μισή ώρα, μαζί δες και την υπακοή, υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος, είχε ένα σωρό παραδείγματα από τον εαυτό, από τους γειτόνους, από μοναχούς που έκαναν παρακοή και είχαν τα αποτελέσματα πάρα πολύ οδυνηρά και ο ίδιος, ας πούμε, πολλές φορές έλεγε, φύτεψε διάφορα δέντρα και είναι ο γέροντας, τι τα θες αυτά τώρα, αυτό ήταν, λέει, δεν θα πιάσει. Και όντως, ας πούμε, αν ο γέροντας είναι να είναι προηγουμένου φύτεψε, όλα βγάζαν καρπό, όταν ο γέροντας ήταν, έλα τώρα, τέλα πανάς, τι τα θες τα δέντρα, δεν έχουμε νερό, δεν έπιανε τίποτα, λέει, πραγματικά έτσι, το είδαμε και εμείς αυτό, στην δικιά μας ζωή και στην δικιά μας καλογερική, ότι όταν δεν είναι υπακοή, δεν κακοφορεί και δεν το ευλογεί ο Θεός. Στη ρίζα της υπακοής λοιπόν στηρίζεται, σύμφωνα με το γέροντα Εφραίμ, το δέντρο της προσευχής που θα φέρει γλυκούς πνευματικούς καρπούς. Όταν το ρωτούσαν, «Γέροντα, πώς θα βρούμε την προσευχή, πώς θα βρούμε τη χάρη», απαντούσε, όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει η χάρις του Θεού. Από την υπακοή γεννιέται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία. Και πώς καταλαβαίνουμε, γέροντα, ότι προχωράμε στην προσευχή? Το πρώτο που φέρνει η προσευχή είναι η χαρά. Νομίζεις ότι είσαι βασιλόπουλο. Έπειτα πλουτίζεις στα δάκρυα. Θέλεις να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο, έμψυχα και άψυχα. Οι άνθρωποι σου φαίνονται όλοι άγγελοι. Ο Γέροντας έγινε μικρός παπάς, πήγε έτσι στον κόσμο για να γίνει διάκος στα 22-23. Αλλά λέει ο Δεσπότης, ας τον κάνουμε παπά μου ρε, λέει, μην ξανάρθετε. Και τον έκανε μικρό, έγινε μικρός ιερέας και λειτουργούσε από τα 23 μέχρι τα 73 χρόνια του, 50 τόσο χρόνια παπάς. Μετά άρχισε να δουλεύει, ας πούμε, έφτασε στα 80 και σταμάτησε όταν ήρθαμε εμείς σιγά σιγά τη λειτουργία του 79, 80, 80. Προλάβαμε εμείς 5-6 χρόνια λειτουργό. Και πραγματικά έτσι η προσευχή του, η λειτουργία του ήταν προσευχή με δάκρυα, ασταμάτητα για τον άνθρωπο στον δακρύν. Εγώ δεν έμαθα νερό, δεν έκανα νερά προσευχή. Λέει.
Εγώ από τα δάκρυα βρήκα το Θεό, από τα πολλά δάκρυα. Γενικά όμως όλη η προσευχή, το όλη η προσευχή και το αναφορά ήταν πραγματικά πολύ δυνατή και την προλάβαμε κι εμείς και τον χαρήκαμε κι εμείς σαν λειτουργό και σαν προσευχητή μέσα στο ναό. Καθόταν και στο τσασιδάκι του, δεν μιλούσε καθόλου, απορροφημένο στην ευχούλα και όλο την ευχούλα, την ευχούλα, την ευχούλα, όλο την ευχούλα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Και δεν ερχόμαστε στην εκκλησία εμείς με τα 6-7 χρόνια, κάναμε όλο κομποσκή, μόνο στη λειτουργία. Ερχόμασταν λειτουργούς, τα άλλα δεν κάναμε όλο κομποσκή, να και όπως κάνουν τώρα στην Αγγλία, στο Έσεξ, τον Πάτρε Σοφρόν. Έτσι και εδώ, όλο με κομποσκή. Και τόσο χρόνο ως γεροντάς, όλο το έκαναν κομποσκή, να και μόνο λειτουργία κάναν στο νό. Είχαμε και μια Κυριακή που ερχόντουσαν και ξένοι πατέρες που λειτουργούσε ο Παπέφρυμ, Γιώβητα Κατουνά, δεν υπήρχε άλλος παπάς. Και όλοι ερχόντουσαν πατέρες εδώ την Κυριακή μαζευόντουσαν. Αλλά τις άλλες μέρες, στα κελάκια ο καθένας, με δάκρυα, με κατάνοιξη, με προσευχή, με νύψη και μόνο στη λειτουργία κάνουν στον νόμο. Τώρα ο κομποσινάκι. Το κομποσινάκι το σασίβιο. Γιατί όταν λέει ο παπάς ευλογημένη η Βασιλεία, νομίζω ανοίγουν οι ουρανοί. Τέτοια χαρά αισθάνομαι. Έχοντας βιώσει ο ίδιος την πολύτιμη εμπειρία της νοεράς εργασίας, συνιστούσε σ' όσους το συμβουλεύονταν. Να λέγεις, παιδί μου, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μέρα και νύχτα, συνέχεια, η ευχή θα τα φέρει όλα. Η ευχή περικλεί τα πάντα, αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Η ευχή θα φέρει ο λίγων κατ' ο λίγων ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Θα έρθει στιγμή που αν θα σταματάς την ευχή, θα αισθάνεσαι άσχημα. Όταν ο άνθρωπος βρει αυτή τη χαρά και την ειρήνη, τότε θεωρεί σκύβαλα όλα τα του κόσμου. Τότε δοξάζει το Θεό που τον άρπαξε από τη ματαιότητα του κόσμου και αναλογίζεται πως αν μπορεί να νιώθει τόση μακαριότητα εδώ, πόσο πιο όμορφη κατάσταση ύπαρξης θα είναι στον Παράδεισο. Σαν αποτέλεσμα της ευχής, εφόσον το θελήσει ο Θεός, έρχεται η αρπαγή του νοός δια του Αγίου Πνεύματος. Αρπάζεται και ανέρχεται ο νους η σύψη δυσθεώρητα. Τότε αισθάνεσαι ότι έφυγε ο νους σου. Ο νους οδηγείται από τη δύναμη του Θεού. Η τελική κατάσταση της καρδιακής προσευχής είναι η έκσταση. Ευρισκόμενος κανείς αυτήν, έχει μέσα του άρρητο γλυκύτητα, μακαριότητα, δάκρυα, θείον έρωτα. Η ευχή καθαρίζει ο λίγων κατ' ο λίγων από τα πάθη και φέρνει τον άνθρωπο στην πρώτη χάριν του βαπτίσματος. Πολλές φορές την προσευχή του τον επισχίαζε το άκουστο φως της θεότητος και πραγματικά έτσι μας έλεγε ότι όλα λέει γινόταν ένα φως, δεν υπήρχε σώμα, δεν υπήρχε ύλη, όλα μέσα έξω, όλα φως, τίποτα άλλο. Με διάφορες μορφές έτσι γεύτηκε την επίσκεψη της Χάριτος, μας τα έλεγε αυτά πολλές φορές, έτσι. Ήταν το μικρότερος, κυρίως στα νιάτα, στο μεγάλο ζήλο. Όταν μεγάλος πλέον και πέρασε ηλικία, αλλιώς η χάρη τον παρηγορούσε στις λήψεις και στα βάσανά του. Αλλά όμως κατά κύριο λόγο ερχόταν με φως. Ο Θεός είναι φως και με φως τρόπον την έτσι ερχόταν και επισχύριζε την ψυχούλα του. Ο γέροντας Εφραίμ απέφευγε όσο του ήταν δυνατό τις πολυπληθείς συνάξεις, το θόρυβο
και τις τιμητικές εκδηλώσεις προς το πρόσωπό του. Προσπαθούσε να διαφεύγει της προσοχής των ανθρώπων όσο κι αν η χάρις του Θεού τον πρόδιδε. Απέφευγε ακόμη και τις συναντήσεις χωρίς νόημα και την πολλή επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αλίμονος στους καλογύρους που έφτασε η φήμη του στην Αθήνα, έλεγε και πρόσθετε, με την ευχή του διαβόλου και την κατάρα του Θεού βγήκε το όνομά μου ότι είμαι Άγιος και από τότε έχω χάσει την ησυχία μου. Ήθελε να μένει απερίσπαστος στην περιοχή της πνευματικής του ησυχίας, μακριά από τις αρνητικές επιδράσεις του κόσμου. Έτσι έκανε 38 ολόκληρα χρόνια να βγει από το όρος. Από το 1936 ως το 1974 που αναγκάστηκε να βγει για λόγους υγείας. Όταν επέστρεψε στο όρος έλεγε, 6 μήνες έκανα να βρω την κατάσταση της προσευχής που είχα πριν βγω έξω. Αυτός είναι ο κόσμος. Στους υποτακτικούς του, εκτός από την αξία της υπακοής και τις συμβουλές για την ωερά εργασία, τόνιζε πάντα την αγάπη που πρέπει να έχουν ο ένας για τον άλλον. Προσοχή να μην λυπήσει ο ένας τον άλλον. Όταν λυπηθεί ο αδελφός, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Σβήνει η προσευχή. Κάποια στιγμή άρχισαν να έχουν τα καλογέρια, μαζευτήκαμε σε 5 χρόνια θεμικοί, 5 μοναχοί κοντά του. Αυτός βέβαια είχε μάθει ένα άλλο τρόπο ζωής, πιο ασκητικά. Εμείς είμαστε της νεότερης γενιάς και δεν μπορούσε να μας καταλάβει, παιδιά, πώς σκέφτεστε έτσι, Δεν μπορούσε να εισέλθει στην νοοτροπία των νέων τώρα της εποχής του 80-90 που ήμασταν εμείς. Και μνήμως κάθε μέρα, ας πούμε, μία μισή ώρα μας έλεγε στην τράπεζα να κάνετε υπομονή, να μην μιλάτε σκληρά, άμα κάποιος σας μυρίσει σκληρά και ένα πικρό λόγο, να μην αντιμιλάτε, γιατί την ώρα εκείνη ο άγγελος Χρυσό Στεφάνι σας στεφανώνει. Αυτό το έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος, ο Αγιασμένος, και λέει κάθε φορά που θα ένα πικρό λόγο λέει θα αντέξεις και θα αντιμιλήσεις, μία λίρα χρυσή λέει ο Θεός σου δίνει. Και όντως είναι έτσι. Και κάθε μέρα, όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα μας δίδασκε να κάνετε υπομονή, να έχετε αγάπη. Και ο ίδιος έχει πάρα πολύ αγάπη, έτσι, πολύ άνθρωπος της αγάπης και της θυσίας. Όπου σου ζητούσε αμέσως και εμάς αυτό το πνεύμα μας πέρασε, τη θυσία, τη αγάπη, τη ελεημοσύνη, μην κρατάμε τίποτα, όλα να τα δίνουμε, δεν είχαμε τίποτα στο σπίτι, όλα άδεια, τα δίνει όλα. Αυτό το πνεύμα έτσι της αγάπης και της θυσίας και της υπομονής, στους πειρασμούς, στο τέλος μάλιστα λέει, όταν γύρισε, ας πούμε, παιδί μου λέει, δεν έχω τίποτα, ούτε προσευχή. Τώρα μια υπομονή στην ασθένειά μου έμεινε, λέει, να κάνω υπομονή να με λυπηθεί ο Θεός, έτσι μια έχει φτάσει μια τέλεια ταπείνωση και σε μια κένωση, έτσι. Μόνο αυτό έχω τώρα, παιδί μου, δεν μπορώ τίποτα να κάνω, είχε γεράσει όταν θα τόσο με το. Και όμως συνέχιζε πάλι έτσι μας να μας παρενεί κάθε μέρα την αγάπη, την υπομονή, την υπακοή, την ταπείνωση. Γιατί και ο ίδιος πραγματικά τα έζησε αυτά όλα τα χρόνια σε πολύ έτσι έντονο βαθμό. Ο Κατουνακιώτης Γέροντας καλλιεργούσε την εκούσια πτωχία, την απομάκρυση από τα υλικά αγαθά και τις ανέσεις. Ακολουθούσε αυστηρά λυτή ζωή, νηστεία και στερήσεις, αφήνοντας την ύπαρξή του κάθε στιγμή στη Θεία Πρόνοια
χωρίς να μεριμνά με αγωνία για το αύριο. Βαπ' Εφραίμ και οι γεροντάδες ήταν πάρα πολύ ολιγαρκείς. Εδώ τα πιζούλια όλα που έχουμε τώρα δεν είχαν και νερό και τα βάζαν κουκιά. Τα κουκιά γίνονται την άνοιξη και δεν χρειάζονται νερό. Αυτοί είχαν λίγο νερό, τα λούκια μαντεύαν σε ένα μικρή στερνούλα και το καλοκαίρι ξηραεί, οπότε δεν μπορούσαν να φυτέψουν τίποτα. Τρώγαν όλο κουκιά, κουκιά, κουκιά. Κάθε φορά που ερχόταν οι γείτονες, τι θα έχετε όλο κουκιά τρώτε εσείς. Και έτσι είχαν μάθει τελείωση μια πάρα πολύ συντηρητική δίαιτα. Και όταν έστειλε δέμα οι άνθρωποι στεναχωριόταν πάρα πολύ. Και τους έλεγε, μη στέλνετε με μεταρρωτήστε, ρε παιδιά, μας βγόταν ένα σωρό τρόφιμο. Μάλιστα κάθε πανηγύρι του Αγίου Εφραίμ φέρναν ολόκληρα φορτία. Πω, πολύ, θα πάμε στην πόλωση. Γλυκά πράγματα. Όταν πλήνθαμε κι εμείς και ο κόσμος έτσι το γνώρισε, στέλναν όλοι. Και αυτός ανησυχούσε, λέει, τι να τα κάνω όλα αυτά τώρα αυτά. Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Του έδινε, ας πούμε, σε ένα κιλό καφέ. Να σου έκανε κομποσκή, δεν μπορούσε να φάει τίποτα αν δεν έκανε πρώτα προσευχή για αυτόν, για τον αυτό που το έδινε. Του είχε, ας πούμε, κανόνα αυτό να μην μπαίνει τίποτα στο σπίτι, λέει, χωρίς να το δουλέψουμε στην πέτη προσευχή. Γιατί είχε πολλά παραδείγματα πατέρων, οι οποίοι δεχόντουσαν ελεημοσύνες από εδώ και εκεί. Στο τέλος, λέει, είχαν πολύ δύσκολα τέλη. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, λέει, στο τέλος. Και μας έβαλε και εμάς κανόνα, δεν θα δέχεστε τίποτα. Και έτσι τόσα χρόνια έτσι και αυτοί λειτουργούσαν με πάρα πολύ συστολή και με πάρα πολύ όλα ολιγαρχή και με μεγάλη οικονομία. Το είχε πνεύμα μέσα το πνεύμα της οικονομίας, να μην χαθεί, να μην πετάξουμε ούτε μια κουταλιά φαγητό. Βρέει για μια κουταλιά, να την κρατήσετε φάμε, μια κουταλιά για να την πετάξω, παρακαλώ. Να την κρατήσεις. Είχαμε την εκάκια, πίναμε νερό. Πεντινικάκια από άλατος, επαπόρε, χρόνια, ας πούμε, να πάρουμε ένα ποτήρι, λέγε, όχι, δεν θα πάρετε ποτήρι. Αυτά σκούριας, δεν πειράζει, ας είναι λίγο, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν ήταν από τσιγκουνιά, ήταν κυρίως από άσχη, είχαμε τα πιάτα είχαν πύλαινο, πιάτα είχαν φαγωθεί ο πυλός. Και τρώγαμε και φασάρα, τρώγαμε και πυλό, ρέγε, όταν αλλάζουμε πιάτα, φαγώθηκε 100 χρόνια πιάτα αυτά είναι τώρα. Να πάρουμε ανοξία. Ανοξία θα μου φέρεις εσύ εδώ. Πω, πάει καλογυρίκη, πάει το γινόρος. Και μας πάμε να συγκατεύει να αγοράσουμε πλαστικά. Τόσο πολύ δηλαδή αυστηρός ήταν σε αυτή την... Δεν ήθελε καθόλου το καινούργιο, καθόλου αυτή την άπλα που έχουμε εμείς στο ρόλο. Να πάρουμε μου, όμουλάρι θα πάρετε τώρα, δεν πειράζει, στο νόμο θα τα πάρουμε, μην παίρνετε. Να πάρουμε τηλέφωνο, πω. Οποιοδήποτε καινούργιο το απέφευγε και πραγματικά έτσι τον τιμάει αυτό, γιατί ήταν πάρα πολύ συντηρητικός, πάρα πολύ ασκητικός και δεν άφησε καθόλου τον εαυτό του με τις νέες, ας πούμε, ανακαλύψεις και τις, όλα αυτά τα οποία τη ζωή μας την έκαναν τα εύκολα. Ήθελα να μιλήσω για το γέροντα Εφραίμ και μάλους μοναχούς που τον γνώρισαν και έζησαν για χρόνια κοντά του σε αυτή τη γωνιά του Αγίου Όρους. Σκεφτόμουν βέβαια πως δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί η επιθυμία μου αυτή. Οι πατέρες εδώ αποφεύγουν τα πολλά λόγια και τις κάμερες. Τα κατάφερα όμως χάρη στην αγάπη και το σεβασμό όλων για το γέροντα. Οι πατέρες που συνάντησα είχαν μόνο καλά λόγια να πούν και στην ιδέα πως θα γινόταν ένα αφιέρωμα στο γέροντα Εφραίμ δέχτηκαν με καλή διάθεση και την καταγραφή από την κάμερα. Λίγο πιο κάτω από την καλύβη Οσίου Εφραίμ του Σύρου βρίσκεται η καλύβη Άξιον Εστί. Εκεί συνάντησα τον πατέρα Γαβριήλ που μου είπε δυο λόγια για το γέροντα Εφραίμ. Ο γέροντας Εφραίμ ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος, γείτονας εδώ πέρα χρόνια πολλά μου. Με τον γέροντά μου ήταν πολύ φίλοι, πολύ γνωστοί και ο ένας συμβούλευε τον άλλον. Ναι, ήταν πολύ, είχαν μεγάλη φιλία, είχαν. Ισυχωστικός άνθρωπος, της υπακοής άνθρωπος ο γέροντας Εφραίμ. Δόξα τω Θεώ, αυτοί οι γεροντάδες στήριξαν τον
τα παιδάκια εδώ πέρα. Για μας ήταν πάρει, ήταν παραδείγματα προς νήμιση. Παίρνοντας τον ανήφορο, συνάντησα τον πατέρα Κύριλο στην καλύβη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στη μετάνοια του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Μου ζήτησε λίγο χρόνο για να γράψει δυο λόγια. Δεν ήθελε να μιλήσει βιαστικά και πρόχειρα. Άξιος θαυμασμού και επένων πνευματικών είναι ο μακαριστός και θαυμάσιος γέρον Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Ούτως όταν δια πρώτη φορά μετά το 1970 τον αντίκρισα όρθιο μέσα στην κουζίνα του ησυχαστηρίου του μόνο του, πριν έλθει ο πρώτος υποτακτικός του, τον είδα να βράζει μέσα σε κατσαρόλα το εργόχειρό του. Τότε έκανε σφραγίδες. Τον κοίταζα και πίστευα ότι έβλεπα τον προφήτη Ηλία χωρίς το άρμα του. Ψηλός κατά το σώμα, ηλιοκαμένος αυτός, αλλά και το χιλιομπαλωμένο και ασπρισμένο από τον ήλιο ζωστικό του, έλαμπε ως άλλος αρματιλάτης ηλιού μέσα στην απόκριμνη κατουνακιώτικη χαράδρα. Τότε με ρωτάει, αφού με είδε μπροστά του, «Εσύ ποιος είσαι?» Του λέγω ότι έρχομαι στο όρος δια πρώτη φορά και έχω ακούσει πολλά για εσένα γέροντα. Τότε μου λέγει με ύφος προσποιητό και δήθεν αυστηρό, «Όχι, όλα όσα άκουσες για μένα είναι ψέματα, μην τα ακούς». Έμεινα έκθαμβος. Συνεχώς τον κοιτούσα. Πίστευα ότι ήμουνα στην έρημο της Παλαιστίνης, της Θηβαΐδος, της Νητρίας και στο Καρμήλιον όρος. Ήτο τότε ο γέροντας Εφραίμ, ερημίτης, ησυχαστής και ασκητής μόνος του, χωρίς συνοδεία, πριν και μετά λίγο από το 1970 έτος. Η δική μου ψυχή τον θαυμάζει, τον θυμάται, αλλά και τον μακαρίζει ως στήλο υπομονής, ως αληθινό υποτακτικό, διότι πάντοτε ο λόγος του ήτο περί υπακοής. Στην πρώτη συνάντησή μας με ρωτάει, «Άκουσες κι εσύ ότι με λένε Άγιο και ήλθες να με δεις?» Του απαντώ, «Γέροντά μου, εγώ δεν πιστεύω τι λένε οι άλλοι, αλλά πιστεύω εις αυτά που βλέπω». Από τότε με πήρε με καλό μάτι και με δεχόταν ευχάριστα. Το πρώτο που με σαγίνευσε από τον Όσιο Γέροντα είναι ότι σε πολλές απαντήσεις του στις ερωτήσεις που του υποβάλανε απαντούσε από το ψαλτήρι του Δαβίδ. Τον πρώτο στίχο που άκουσα από τούτον τον Αβά Κατουνακιώτη είναι «Της ερημικής παιδί μου, άπαστος ο θείος πόθος εγκίνεται, κόσμο ούση του Ματέου εκτός». Υπήρξε λάτρης της ευχής του Ιησού, αφού ως οδηγό του στο έργο αυτό είχε τον γέροντα Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη. Μου έλεγε χαριτολογώντας, όχι ότι κατηγορούσε τα μουσικά, την ψαλτική δηλαδή, αλλά «με τα μουσικά παιδί μου που μοναχός
δεν μαθαίνει ευχή. Υπήρξε όντως μία από τις πάμπολες αγιασμένες μορφές της εποχής του. Με συμπαθούσε κατά Θεόν, διότι έβλεπε πώς και πόσο ήμουνα κρεμασμένος από τα χείλη του. Είμαστε ωσάν πατέρας με το πνευματικό του παιδί. Και όταν του πρότεινα να μείνω κοντά του ως υποτακτικός του, μου λέγει «Άκου παιδί μου, επειδή είσαι μεγαλόσιμος και από άλλον γέροντα, δεν μας δένει καμία πνευματική συγγένεια, επειδή δεν σου έδωσα ούτε ρασο ευχή, ούτε μεγάλο σχήμα». Αυτός είναι ο γέροντας, ο Αββάς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο σύγχρονος Άγιος, ο αετός της υπομονής, της υπακοής, της ασκήσεως και της ευχής του Ιησού. Μου έχει πει πολλά, με βάθος πνευματικού πάντα. Είναι όμοιος παλαιών πατέρων και Αγίων. Συνέχισα προς τη μικρά Αγία Άννα. Εκεί, στην αδελφότητα των Θωμάδων, βρήκα τον πατέρα Φίλιππο. Άφησε τη δουλειά του και μου μίλησε με ενθουσιασμό για το γέροντα Εφραίμ. Γνώρισα τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη το 1974, 17 ετών. Ήρθα στο Άγιον Όρος μετά το σχολείο και σκόπευε να γυρίσω πάλι στον κόλπο στην ωραία Ανάφακτο. Ήθελα όμως να πάρω την ευχή του και τον επισκέφθηκα στα Κατουνάκια όπου το βρήκα μόνο του να σκαλίζει σφραγίδια. Μιλήσαμε και μου πρότεινε να μην φύγω από το Άγιον Όρος, να μείνω στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα μου πρότεινε να πάω στον κύριο Θωμά, στους Θωμάδες. Έκανα υπακοή. Ήρθα στους Θωμάδες και έχουν περάσει από τότε 45 χρόνια. Συνέβαινε το εξής. Πολλοί προσκυνητές εκείνα τα χρόνια τον επισκέπτονταν χάριν ωφελίας. Εγώ δεν συνήθιζα πολύ να τον επισκέπτομαι. Τον έβλεπα όμως στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες και στις εορτές του κελιού τους. Κάποτε με ρώτησε, δεν έρχεσαι συχνά. Και του είπα, γέροντα Αρκίμη το βλέπινσε. Το Εφραίμ μόνο που τον έβλεπες έφτανε. Είχε μια αύρα, μια πνευματικότητα που σε επηρέαζε. Πρέπει να πω ότι εδώ στο ησυχαστήριό μας είναι από τους μεγάλους ευεργέτες. Από τις ελεημοσύνες που το έκαναν οι διάφοροι χριστιανοί ευλαβείς, μας βοηθούσε για να χτίσουμε το μοναστήρι μας και μάλιστα έλεγε ότι αυτά που χτίζουμε είναι στολίδια στο περιβόλι της Παναγίας. Ο παπά Εφραίμ ήταν ένας ησυχαστής, ο οποίος εργάστηκε την ωρά προσευχή, αλλά όμως πάντοτε έλεγε, συνήθιζε να λέει ότι η υπακοή γεννάει την προσευχή. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, επειδή η προσευχή, η νοερά προσευχή και η καρδιακή προσευχή έχουν ωραίο άκουσμα και η υπακοή δεν έχει πολύ ωραίο άκουσμα γιατί θέλει κόπο και οδύνη και υδρότα. Εκείνος το ήξερε και επέμενε πάρα πολύ στην υπακοή. Έλεγε ότι τα κόκαλα της πλάτης μου στο νόμο μου είναι σπασμένα από την υπακοή που έκανε στο γέροντά του, στον γέροντα Πάπα Νικηφόρο και επίσης στον αείμνηστο συχαστή γέροντα Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν έχουμε να θυμόμαστε από τον Άγιο αυτό άνθρωπο ότι συνέχισε το δρόμο των Αγίων Πατέρων εδώ στο Άγιο Όρος και των Παλαιών Πατέρων, διότι αυτή η υπακοή εισάγει τον άνθρωπο πάλι εις τον Παράδεισο. Θέλω να πω επίσης ότι τα τελευταία χρόνια απέφυγε την πολλή επικοινωνία με τους ανθρώπους, με τους επισκέπτες, τους προσκυνητάς, διότι ήθελε να φύγει από αυτόν τον κόσμο όπως ήρθε, με την ησυχία, με την ηρεμία, με την ξενιτεία που είχε όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, με αυτόν τον τρόπο έφυγε για τους ουρανούς. Χαίρομαι και καυχόμαι για την γνωριμία μου, για την ευλογία του,
επειδή αυτός μου είπε να μείνω στο Άγιο Όρος και επίσης χαίρομαι για την παρακαταθήκη που άφησε εις τους επιγόνους, εις τα καλογέρια του, εις τους βοτακτικούς του, οι οποίοι συνεχίζουν αυτό το δρόμο της παραδόσεως και το οποίο τόσο ανάγκη έχει η εποχή μας. Επικαλούμε λοιπόν την ευχή του Αγίου αυτού Γέροντα και των μνημόσυνων αυτού, αυτού του ανθρώπου ο οποίος δίδαξε υπακοή και προσευχή, των μνημόσυνων του να είναι αιώνιων και για εμάς τους μοναχούς που ζούμε σε αυτό τον ιερό τόπο, αλλά και για τους χριστιανούς οι οποίοι οφείλουν και αυτοί να ζουν αυτό το δρόμο, αυτό το ήθος της υπακοής στην Εκκλησία μας και της προσευχής, την αδιάλειπτο προσευχή την οποία υποστηρίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες και ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνεί οποιαδήποτε στιγμή με το Δημιουργό του Σύμπαντος. Ήθελα να ακούσω και κάποιον ακόμα γεροντότερο. Πήγαινε στους Δανιηλαίους, στο γέρο Δανιήλ, με παρότρινε ο πατήρ Φίλιππος. Είναι μεγάλο σε ηλικία γεροντάκι, μπορεί όμως να σου πει δύο λόγια. Όχι μόνο δύο λόγια, ολόκληρη κουβέντα κάναμε με το γέρο Δανιήλ. Για πες μας, τι θυμάσαι από τον παπά Εφραίμ? Τι θυμάμαι? Αυτό που λες, πώς... Ένα πράγμα μου έλεγε, πάτερ Δανιήλ, θέλω να πεθάνω να υποτακτικός. Γιατί γέροντα? Διότι λέει, μοναχός υποτασσόμενος εν δωράς Θεού ου χρήζει. Καταλάβες, αυτός που υποτάσσεται δεν έχει ανάγκη από τις εντολές του Θεού. Αυτός αυτό το τήρησε. Ο Νικηφόρος είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Έγινε πολύ υπομονή έγινε στον Νικηφόρο. Λοιπόν, πολύ υπομονή έγινε στον Νικηφόρο. Πολύ δύσκολος άνθρωπος ήταν. Και εντούλησε όμως, το διαγώνησε έως εις χάρις αναπνοής τον Νικηφόρο. Κατάλαβες. Ήταν πάρα πολύ. Παπά Εφραίμ, για μένα δεν ξαναγίνεται, το ξέρεις. Παπά Εφραίμ ήταν μοναδικό στην εποχή του τότε. Τον έζησα από πολύ κοντά. Από πολύ κοντά τον έζησα τον Παπά Εφραίμ. Άνθρωπος ο οποίος έζησε πολύ κοντά στην προσευχή. Άνθρωπος της προσευχής. Και όταν ήρθε η σύγχαση του πίσω στην Μικρά Γιάννα, πήρε και τον έβλεπα. Ξέρεις τι αγώνα έφερε εκεί πίσω. Τι δάκρυα έρθει. Άνθρωπος ήταν της καταδείξεως. Μιλούσε με και αυτός έκλαιγε. Λέω, γιατί γέροντα? Λέει, πάτε, λέει. Εάν, λέει, προσευχή δεν στάξει με ένα δάκρυο, δεν ανέχεται από το πίσω Θεό, λέει. Αυτός έπρεπε από χρόνια έξιμα. Ο παπά Εφραίμ υπέφερε πάρα πολύ. Όλα έτρεχαν τα χέρια του. Λοιπόν, έτρεχαν αυτό. Υγρά. Λοιπόν, και πήγε το θεράπευμα. Τον έκανε ενέσεις, τον έκανε αυτό. Άνθρωπος ο οποίος, άνθρωπος πολύ, με πολύ αγάπη, πολύ ενδιαφέρον, πολύ αυτό. Με όλους τα είχε, πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Ο παπά Εφραίμ και εγωισμό, τίποτε, μηδέν. Πάτε να δει, λέει, τίποτε άλλο, λέει, δεν αφήνω εντολή. Αγάπη. Αγάπη. Αδελφέ, εάν είσαι ίχνος της κακίας με τον τροφό σου, γυρίσαι αλλότριος του Θεού. Και λίγο ίχνος της κακίας, δεν συνδέχεται ο Θεός. Δεν συνδέχεται ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη πολύ. Αυτό είναι ο παπά Εφραίμ. Δεύτερος παπά Εφραίμ για μένα δεν γίνεται, διότι τον έζησε, τον εμπίωσα από πολύ κοντά. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής, μετά την κουβέντα με το γέροντα Δανιήλ, είχα τη χαρά να γνωρίσω το γέρο Γεδεών, ένα πολύ μεγάλο σε ηλικία γεροντάκι.
σήμερα που ετοιμάζεται αυτό το αφιέρωμα, έχει πια κοιμηθεί. Το θυμάσαι τον παπέ Εφραίμ καθόλου, τον γεροντά μου? Πόσα χρόνια ζήσατε μαζί? Ήρθα εδώ κατά το 57. 57 ήρθες. Ευλόγησον. 57. 57. Το 57 ήρθα εδώ. Πότε πεθάνατε? Αυτός πέθανε το 98, να. 31 χρόνια. Κάνε, ναι, τον εξυπηρετούσα. 41 χρόνια. Τον εξυπηρετούσα, τον εξυπηρετούσα. Συνέχεια. Α. Ναι, τελευταία έμεινε μονάχος του. Τον Νικηφόρο τον τρέπουσε με το χέρι. Τον γεροντάτο. Τον γεροντάτο. Αχα. Και πήγαινε εγώ και τον εξυπηρετούσα. Τον συλλειτουργούσε εσύ. Ναι, καμιά 30 χρόνια. Πηγαίνατε και στο βουνό να κόψετε ξύλα μαζί. Ναι, εκεί μαρτύριο εκεί πέρα. Μαρτύριο, γιατί μαρτύριο? Ακόμη ξέρω τι πάνω εκεί. Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα στα κρύα νερά. Πολύ δύσκολα, μεγάλα ξύλα. Μαρτύριο έκανε τις μας. Επίενα λοιπόν από τα μεσάνυχτα που σηκωνόμαστε για την ακολουθία και ως το βράδυ να έρθουμε 18 ώρες συνέχεια στα κρύα νερά, μαρτύριο ήταν. Κόβατε με το πριόνι, με το τσιπούλι. Και δύο φορές το χρόνο. Για να τα κόψουμε να αφήνουμε τη γέρα. Μια πέντα τα αποφέρουν πίσω. Μια τα κόβατε από κάτω να πέσουν και ύστερα τα καθαρίζετε από πάνω τον μετά του Σεπτέμβριο. Τα ξεφλουδίζατε. Και στα κουβαλούσε ο Γογιάτης ύστερα τα ξύλα αυτά. Τα έφερνε ο Γογιάτης. Ο Γογιάτης. Και ύστερα τα κόβατε για να τα κάνετε στρογγύλια και να κάνετε ξύλα, να βγάλετε σφραγίδια. Κάνε σφραγίδια, λίγα έκανα μπαρμίζα. Έκανα καντιλίθρες, έκανα θυμίαμα με το ψανίδι. Χάρασα τα χέρια μου, τώρα ξηράθηκαν τα χέρια. Ναι. Ο Παπαεφρέμ έκανε πολλά σφραγίδια. Ποιος? Ο Παπαεφρέμ έκανε πολλά σφραγίδια. Ο Προκόπιος είμαι, ο Προκόπιος, ο γέρος. Ο αδελφός του. Ο Φρέμ, ο παπάς, τα ετοίμαζε, τα στρώγγυνε, τα πελεφούσε. Τα έκανε στον τόρνο, τα έκανε στο σκεπάρνι και ο Προκόπιος τα χάραζε. Τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολο για τον γέροντα. Είχε πάρα πολλές ασθένειες, κυρίως εκζέματα ήταν. Στα πόδια του είχε ένα άτομο έλκος, το οποίο διαρκώς για χρόνια ολόκληρα έτρεχε. Βάζαμε διάφορα καταπλάσματα, βάζαμε. Δοκιμάσαμε χιλιάδες αληφές, πράγματα για να κλείσει αυτό το έλκος, το οποίο ήταν μονίμως ανοιχτό και έτρεχε. Αλλά ούτε εγχειριζόταν ούτε τίποτα, αυτό ήταν έτσι, ταλαιπωριόταν πάρα πολύ, πονούσε πάρα πολύ και μετά άρχισαν τα εγκεφαλικά έτσι προς το τέλος του, ένα μετά το άλλο, κατέρευσε σιγά σιγά και στο τέλος δηλαδή έπεθε και το μεγάλο εγκεφαλικό στο οποίο δεν μπορούσε να φάει ούτε να καταπιεί, του δίναμε από τη μύτη με λεβάιν, με ένα σωληνάκι του βάζαμε λίγο γάλα και με αυτό συντελεί το 1,5 χρόνο. Εδώ είναι το κελάκι του παπά Εφραίμ. Εδώ ο παπά Εφραίμ έμενε όλα τα χρόνια της καλογερικής του. Αυτό το κελάκι του είναι 2x1,80 και βρεσήφιεται όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα κλάμα και θρήνος. Κύριε σου Χριστέ ελέησόν. Αυτό το δωματιό και έχει ακούσει εκατομμύρια φορές τις ευχές Κύριε σου Χριστέ ελέησόν. Και εδώ όπως είπαμε κοιμήθηκε, εδώ ετελειώθη Κυρίου. Κυρίως έπαιζε το αίμα του πάρα πολύ εύκολα και δημιουργούσε στον εγκέφαλο πάρα πολλά εμφράγματα. Και αυτά ήταν και οι αιτίες της κατάρρευσης σιγά-σιγά και το μεγάλο, ας πούμε, έτσι, εγκεφαλικό επεισόδιο, στο οποίο πλέον κόπηκε η ομιλία του, κόπηκε η κατάπαυσή του, επικοινωνούσε πλέον μόνο με τα μάτια του,
δεν μιλούσε, δεν σηκωνόταν, ήταν κατάλληλος, τον είχαμε για 1,5 χρόνο, δεν έτρωγε. Και έτσι με αυτή την τελευταία, ας πούμε, ταλαιπωρία που βασανίστηκε πολύ, δεν μπορούσε να καταπιεί, δεν μπορούσε να βγάλει το σάλι του, το βγάζαμε διαρκώς με διάφορες σύλληγγες και με διάφορα μηχανήματα όπως το γονιατρίο. Γιατί δεν μπορούσε να καταπιεί. Και πέθανε ουσιαστικά επειδή γέμισαν τα πνευμόνια από υγρά. Και έτσι πέρασε, τον είχαμε σε βάρδια στο μονίμα της 24 ώρας, να τον παρακολουθούμε γιατί πνιγόταν. Και τελευταία βραδιά τον είχαμε έτσι καθιστό στο κρεβάτι, με τα πόδια κάτω στο πάτωμα και ακουμπούσε σε ένα μικρό έτσι που είχαμε βάλει μπροστά στα μπροστά, ας πούμε, στο στήθος, το είχαμε βάλει ένα ξυλαράκι, να κουμπάει το κεφαλάκι με ένα μαξιλάρι. Και εκεί πέρα έτσι το δώσαμε, ας πούμε, 11 ώρα το βράδυ, βάλαμε μια σύλληπη με το γαλατάκι του δίναμε σε από τη μύτη και τον αφήσαμε. Και όταν ξαναπήγαμε μετά από μισή ώρα είχε τελειώσει, δεν ξέρει κανείς πώς τελειώσει. Τον βρήκαμε τελειωμένο, δηλαδή στις 12.30 το βράδυ. Έτσι όπως ήταν μαρτυρικό ο όρος του, ήταν μαρτυρικό και το τέλος, πραγματικά έτσι φαινόταν κάποιες φωτογραφίες που διασώθηκαν, πραγματικά φαίνεται το μαρτυρικό, ας πούμε, βλέμμα του, που πονούσε πάρα πολύ και από δυνάτο, κυρίως το δίνει ψυχική στον 1,5 αυτό χρόνο και πέθανε έτσι μέσα οδυνό και μακάρι έτσι ο Θεός να τον πληρώσει όλο αυτόν τον κόπο και την οδύνη που πέρασε για την αγάπη του. Ίσως θα περίμενε κανείς ένα αφιέρωμα σε μια αγιασμένη μορφή που έχει ήδη κοιμηθεί, σε ένα γέροντα που η φήμη του είχε απλωθεί ενώ ήταν ακόμη στην επίγεια ζωή, να είναι γεμάτο από στολισμένες διηγήσεις, από κουβέντες διθυραμβικές για θαυμαστά βιώματα και υπερβατικές καταστάσεις. Μας αρέσει όλους εμάς, τους χλιαρούς χριστιανούς, να ακούμε τέτοιες διηγήσεις για να βεβαιωνόμαστε πως υπάρχει ο Θεός μας, για να νιώθουμε πως γευόμαστε κι εμείς την παρουσία Του, αν και είμαστε με τη ζωή που κάνουμε παρασάγκες μακριά Του. Μας εντυπωσιάζουν οι ιστορίες για καταστάσεις χάριτος, όπως εντυπωσιάζουν τα μικρά παιδιά, τα παραμύθια, με καλές νεράιδες και μυθικούς ήρωες. Ζητάμε τα θαύματα, όπως ζητάνε τα μικρά παιδιά από το γονιό, τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Και όσο συμβαίνει αυτό, τόσο χάνουμε την ουσία και το πραγματικό θαύμα, τόσο ξεμακραίνουμε από το Θεό. Ας σκύψουμε με προσοχή πάνω στις μαρτυρίες για το γέροντα Εφραίμ, θα καταλάβουμε πως το πραγματικά θαυμαστό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έζησε μια ζωή ταπεινός υποτακτικός, κάνοντας υπομονή και μια γεμάτη αγάπη υπακοή στο γέροντά του. Πόσο αλήθεια ακολουθούμε εμείς τη ζωή μας, το δρόμο της υπομονής, της ταπείνωσης, της υπακοής και της αγάπης. Ό,τι πνευματικό δώρο γεύτηκε ο παπά Εφραίμ, το κέρδισε κάνοντας ταπεινά υπομονή σε ανθρώπους, σε ασθένειες, σε βιωτικές δυσκολίες. Όση χάρη γεύτηκε, τη γεύτηκε γιατί βάδισε αγόγγιστα με φιλότιμο και ακρίβεια τη στενή, κακοτράχαλη, ασκητική οδό που επέλεξε από μικρός να ακολουθήσει. Για όλους εμάς που θέλουμε να ανήκουμε στους εκλεκτούς του Θεού, αλλά κάθε βράδυ στην προσευχή μας ζητάμε να μας έρχονται όλα εύκολα,
ανώδυνα και βολικά, η πνευματική κληρονομιά του παπά Εφραίμ έχει ιδιαίτερη αξία. Πρόσεξε, παιδί μου, ο λόγος του γεροντά σου να είναι συμβόλαιο, να είναι, πώς το λένε, εμείς στον κόσμο λένε, εφήγω ανεονέπαρε και τα βουνά περπάτη. Ναι, ναι. Πήρα δεν έχει τον γεροντά, πήρα και την κυρωσία και μην αυτός αυτά τα παιδάκια τώρα. Ναι, γι' αυτό το λέω, πρώτα παιδί μου, την ευχή του γεροντά σου. Όποιο, να, έχω τον γεροντά μου εδώ πέρα, την ευχή του γεροντά μου. Ναι. Γεροσύφ. Γεροσύφ, ναι. Αυτός, δεν ήταν παιδαγωγός μου ήταν. Γεροντάς ήταν Παπανικηφόρος. Αλλά και Παπανικηφόρος και Γεροσύφ, ένα τους είχα. Ένα τους είχα. Και ο πήγαινα, η ευχή του πατρόνου Γεροσύφ. Παπανικηφόρο. Είναι πώς, δηλαδή, αν ανέβω στο γεροντάς, ανέβω στο Θεό σου. Ο γέροντας, ορατός Θεός είναι, ο γέροντας. Ο ορατός Θεός. Τον Θεό όταν είδες, όχι, είδες τον γεροντά σου. Αυτός είναι ο γεροντάς. Αυτός θα σε πάει στον παράδεισο. Ο Θεός έδωσε αγγελούδια αυτή η συνοδεία. Αγγελουδάκια μου έδωσε ο Θεός. Και με υπηρετούν, πολύ με υπηρετούν, πολύ με αγαπούν. Είμαι εγώ άξιος, δεν έχω τέτοια παιδάκια. Είμαι άξιος εγώ, αλλά το έλεος του Θεού. Και η ευχή του γεροντά μου. Η ευχή του γεροντά μου. Του γέρο Ιησού. Α, τι να κάνω, έτσι ήταν το θέλημα του Θεού, να μην βλέπω, αλλά δόξα ο Θεός. Πιάνουν τα δάκρυα, παιδί μου, ως τη λειτουργία. Πόσα 40 λίτρο έχω κάνει κι εγώ σε αυτό το σπιτάκι, πόσα λειτουργίες, και τώρα δεν το βλέπω, δεν το βλέπω, λέω. Δόξα ο Θεός, δόξα ο Θεός, λέω. Αλλά με πήρνε έτσι, έλα γέροντα, να προσγείλεις, λέει, την Αγία Τράπεζα. Έλα γέροντα, να προσεγγίζει, λέτε αυτό. Και έτσι με παίρνει. Αλλά τι να κάνω. Έτσι το θέλει με το Θεό. Τώρα εγώ τι περιμένω. Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ο γέροντας Εφραίμ, αν και γεύτηκε από μικρός εμπειρίες θείας χάριτος, δέχτηκε με περίσσια υπομονή φιλότιμο και δοξολογία Θεού όλες τις δοκιμασίες που Εκείνος του χάρισε. Γι' αυτό θα είναι πάντα ένα φωτεινό σημάδι που θα μας βγάζει σε ανέσπερους ουρανούς.